εκμάθηση παραδοσιακών χορών περιέλαμβανε μεταξύ άλλων η δεύτερη μέρα του τέταρτου συνεδρίου σεμιναρίου με τίτλο «Προπαντός η παράδοση» που πραγματοποιείται μεταξύ 9 και 11 Νοεμβρίου στην Κατερίνη. Διοργανωτές του συνεδρίου σεμιναρίου είναι ομάδα φίλων της παράδοσης σε συνεργασία με το Κέντρο Οργάνωσης Εκδηλώσεων Προπαντός και το Ταμείο Θράκης, μια μη κερδοσκοπική οργάνωση. Μέρος του συνεδρίου σεμιναρίου πραγματοποιείται στο Συνεδριακό Κέντρο Κατερίνης Ακάβη, αλλά και στο ξενοδοχείο Mediterranean Village Hotel and Spa στην παραλία Κατερίνης. Θα ήθελα να σας ενημερώσω με την ευκαιρία της διοργάνωσής μας ότι έχει ξεκινήσει από χθες Παρασκευή 9-11, είναι ένα συνέδριο σεμινάριο, φέτος έχει και επαιτειακό χαρακτήρα λόγω του εορτασμού των 100 χρόνων από την απελευθέρωση. Μέχρι τώρα κάναμε τρεις προσπάθειες που ήταν καθαρά προσπάθειες σεμιναρίου πάνω στην παράδοση. Φέτος είναι και συνέδριο και σεμινάριο. Αγωνιστήκαμε έναν ολόκληρο χρόνο να ψάξουμε να βρούμε εισηγητές, ερευνητές από όλη την Πιερία για να μας φωτίσουν με την έρευνά τους πάνω στην παράδοση της Πιερίας και των ντόπιων και των προσφύγων. Αυτό είναι και το θέμα του φετινού συνεδρίου. Οπότε είχαμε και μέχρι τώρα εισηγήσεις, τώρα αυτή την ώρα που μιλάμε έχει τελειώσει το συνέδριο. Είχαμε 30 εισηγήσεις από διάφορες περιοχές της Πιερίας. Βέβαια, δυστυχώς η πρόσκληση ήταν για όλους, αλλά δεν μπορέσαν να χωρέσουν όλοι και δεν τους βρήκαμε όλους. Ελπίζουμε σε μια επόμενη προσπάθεια να έρθουν και οι υπόλοιποι που ήταν απόντες σε αυτή την προσπάθεια. Στο στόχο του σεμιναρίου συνεδρίου αναφέρεται ο διοργανωτής, κύριος Παναγιώτης Παγωνίδης. Το συνέδριο και το σεμινάριο έχει έναν και μοναδικό στόχο, τη διάδοση και διάσωση της παράδοσής μας, τη γνωριμία των ανθρώπων της παράδοσης μεταξύ τους και την δημιουργία ενός δικτύου πληροφοριών μεταξύ μας που είναι αναγκαίο για να διασώσουμε τον πλούτο που έχουμε. Συνεχίζουμε, εδώ βρισκόμαστε το συνέδριο, να πούμε ότι έχει γίνει στην ΕΚΑΒΗ, στο πνευματικό κέντρο της Κατερίνης. Το συνέδριο γίνεται στο Mediterranean Villas που μας φιλοξενεί εδώ. Ξεκινάει σε λίγο, μέχρι τις 3 η ώρα γίνονται οι εγγραφές και από εδώ και πέρα υπάρχουν 4 θέματα διδασκαλίας χορού, ηθών και εθήμων με 4 καταπληκτικούς εισηγητές και τα θέματα είναι ο Πόντος, η Πόντιοι της Πιερίας, οι ανατολικορωμιλιώτες της Πιερίας, οι πρόσφυγες δηλαδή, οι Θρακιώτες, το ελατοχώρι και το λιτόχωρο. Είμαστε ευτυχείς γιατί βλέπουμε ότι η προσέλευση είναι αρκετά μεγάλη. Δυστυχώς θα ήθελα να πω ότι ο κόσμος της Κατερίνης δεν μας τίμησε ιδιαίτερα στο συνέδριο. Θα θέλαμε περισσότερο κόσμο γιατί ήταν μια αξιόλογη προσπάθεια όλων μας. Να πω βέβαια, παράληψή μου, μην το παραλείψω, ότι οι διοργανωτές αυτής της εκδήλωσης είναι το Ταμείο Θράκης, είναι μια ΜΚΟ με έδρα την Ξάνθη, το Κέντρο Οργάνωσης Εκδηλώσεων Προπαντός με έδρα την Κατερίνη, υπό την αιγίδα βέβαια και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας και του Δήμου Κατερίνης, του ΟΠΑΠ και προσωπικά να ευχαριστήσω και τη Μιράντα την Παπά που μας στηρίζει σε όλες μας τις προσπάθειες. Να ευχαριστήσω τους ιδιώτες χορηγούς μας που χωρίς αυτούς και χωρίς αυτούς δεν γίνεται μια τέτοια προσπάθεια γιατί τα έξοδα είναι πολλά και ο αυτοσκοπός μας είναι απλώς να βγάλουμε τα έξοδά μας, τίποτα παραπάνω. Να ευχαριστήσω όλους τους εθελοντές που μας βοηθάνε, όλους τους φίλους της παράδοσης που είναι εδώ και να ευχηθώ να έχουμε μια καλή επιτυχία και σε αυτό γιατί είναι η τέταρτη προσπάθειά μας. Οι προηγούμενες ήταν επιτυχημένες, να είναι και αυτή μια επιτυχημένη προσπάθεια παρά την κρίση. Και ένα τελευταίο, αν μου επιτρέπετε να πω, ότι είναι ευκαιρία πλέον στα χρόνια μας, στις μέρες που ζούμε, στις δύσκολες μέρες, να βρούμε διέξοδο στην παράδοση και να βρούμε, ας πούμε, κάπου να κουμπίσουμε για να ξεκινήσουμε πάλι από την αρχή αυτά που είχαμε φτιάξει τόσα χρόνια. Στα τραγούδια, τα ήθη και τα έθιμα του λιτοχώρου που παρουσίασε στο τέταρτο συνέδριο σεμινάριο, αναφέρθηκε η γυμνάστρια και δασκάλα παραδοσιακών χωρών, κυρία Ελένη Γραμματώση. Στο συνέδριο σεμινάριο εδώ των παραδοσιακών χωρών που γίνεται στο Mediterranean Village στην παραλία Κατερίνης, θα παρουσιάσω χορούς και τραγούδια από το λιτόχωρο, ήθη και έθιμα. Θα αναφερθώ στην ιστορία του λιτοχώρου μέσα στο χρόνο, πότε ιδρύθηκε η καταγωγή των κατοίκων, οι ασχολίες των κατοίκων, η επίδραση που είχε η θάλασσα, γιατί οι λιτοχωρίτες, οι περισσότεροι, ένα μεγάλο μέρος των λιτοχωρητών είναι ναυτικοί, και η θάλασσά μας έχει επιδράσει σε όλους τους τομείς της ζωής μας, ακόμη βέβαια και στις συνήθειες της κοινωνικής μας ζωής, χορούς, τραγούδια και αυτά. Θα δείξουμε τους χορούς που συνήθιζαν οι λιτοχωρίτες στα γλέντια τους, στα πανηγύρια τους, με κορυφαίο πανηγύρι του Αηλιά, τότε που άραζαν όλοι οι ναυτικοί τα καράβια μας στο στόλο, στη Γρίτσα και γλεντούσαν για 2-3 μέρες μέσα στο καλοκαίρι. Η χορή μας είναι συνήθως συρτή στα τρία και ο αντιπροσωπευτικός μας, ας πούμε, χορός του λιτοχώρου, ο Μπελίτικος,
που αναφέρεται, που έχει θέμα τη θάλασσα. Έχουμε βέβαια και άλλους χορούς, χόρευαν χασαπιές ή και πριν από τον πόλεμο ακόμη χόρευαν και ευρωπαϊκούς χορούς, επίδραση των παραθεριστών που σύχναζαν στο Λιτόχωρο πριν από το 1930 ακόμη. Η κυρία Γραμματώση αναφέρθηκε και στη σημασία της ενημέρωσης του κόσμου και της μετάδοσης των ηθών, εθίμων και παραδόσεων της περιοχής. Μετά από προσπάθεια, ας πούμε, και από έρευνα που κάνουμε με ηλικιωμένους, με φωτογραφίες, με συγκέντρωση υλικού, προσπαθούμε και εμείς να βάλουμε ένα λιθαράκι στην μετάδοση αυτή των παραδόσεων και των ήθη και θύμων μας, των ηθών και θύμων μας. Το συνέδριο σεμινάριο περιείχε και διδασκαλία παραδοσιακών χορών. Στο πλαίσιο του 4ου συνεδρίου σεμιναρίου έχει προγραμματιστεί παραδοσιακό γλέντι στο ξενοδοχείο Mediterranean Village το βράδυ του Σαββάτου, που θα περιλαμβάνει μουσικό πρόγραμμα με τραγούδια τόσο από τις περιοχές της διδασκαλίας όσο και από άλλες περιοχές της χώρας.